Θα ήθελα να ξεκινούσαμε την περίοδο κοινοβουλευτικής λειτουργίας με χαμογελαστές ευχές, με όρεξη για εκείνα που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε για τους πολίτες αυτής της χώρας, με προτάσεις για το πώς η λειτουργία του Κοινοβουλίου θα είναι μια λειτουργία που θα φέρει τον κόσμο, τους πολίτες, τον κάθε άνθρωπο, κάθε γυναίκα, κάθε άνδρα, κάθε παιδί μέσα στο Κοινοβούλιο. Και αντί για αυτό, ξεκινάμε αυτήν την νέα περίοδο με πένθος, με θλίψη, με φοβερές απώλειες και τρομερά ερωτηματικά. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει υποσχεθεί ότι θα φέρει τη φωνή των πολιτών μέσα στη Βουλή. Και έτσι στη σημερινή συζήτηση, κύριε Υπουργέ, μιας και ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είναι εδώ, στη σημερινή συζήτηση θα είμαστε οι κάτοικοι του Εύρου που αγωνιούν εδώ και 13 ημέρες, γιατί αφέθηκε να γιγαντωθεί και να γίνει ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά. Θα είμαστε οι κάτοικοι της Ρόδου που απορούν γιατί κατακάηκε το νησί τους. Θα είμαστε οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας που θρηνούν ακόμη τις απώλειες του 2021 και ακούν πως όλα καλώς καμωμένα τελικά. Θα είμαστε οι συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι και οι επιζώντες του Ματιού που ρωτούν γιατί ακόμη δεν έχει δικαστεί το έγκλημα. Θα είμαστε οι συγγενείς των θυμάτων της Ηλίας και οι κάτοικοι της Ηλίας που από το 2007, τότε που ζήσαμε τις τραυματικές απώλειες από πυρκαγιές, τις πρώτες τόσο πολυάνθρωπες απώλειες στη χώρα μας το 2007, πριν από 16 χρόνια, απορούν πώς είναι δυνατόν να είμαστε εδώ ξανά και πώς είναι δυνατόν ξανά να συζητάμε τα ίδια και πώς είναι δυνατόν ξανά να ακούμε τις ίδιες δικαιολογίες με διάφορες μικρές διαφοροποιήσεις που όμως επιδιώκουν να καλύψουν και να συγκαλύψουν μια χρόνια αδιαφορία, μια χρόνια αβελτηρία, μια χρόνια απρονοησία, μια χρόνια απραξία, μια χρόνια αναξιοκρατία, μια χρόνια απανθρωπιά, μια χρόνια διαφθορά που σκοτώνουν. Όχι απλώς υπονομεύουν την πατρίδα μας και το μέλλον μας, αλλά σκοτώνουν. Έχουν θύματα. Έχουν θύματα τους συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους. Έχουν θύματα τα δάση που κατακάηκαν. Έχουν θύματα τα ζώα που ανυπεράσπιστα οδηγήθηκαν στο θάνατο. Έχουν θύματα ανθρώπινες κοινότητες, ανθρώπινες ζωές, ανθρώπινες προσδοκίες και το μέλλον μας ολόκληρο. Δεν ήρθα σήμερα 31 Αυγούστου για να πω για πρώτη φορά τετριμένα λόγια. Από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περίοδου, με αγωνία,
από τις προγραμματικές δηλώσεις μίλησα για την ανάγκη δασοπυροπροστασίας και κατάρτισης σχεδίου πολιτικής προστασίας. Και επισήμανα, κύριε Υπουργέ, ότι στην έναρξη αυτής της περίοδου για το κρίσιμο Υπουργείο που αναλάβατε μιλήσατε σε μια άδεια βουλή, ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για το πεδίο της δασοπυροπροστασίας και της πολιτικής προστασίας. Μίλησα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τις προγραμματικές δηλώσεις στις 18 Ιουλίου, κύριε Πρόεδρε, για την ανάγκη να πούμε την αλήθεια μέσα στη Βουλή και την ανάγκη να υποθεί μέσα στη Βουλή αυτό που είναι η πραγματικότητα. Ότι κάει και ξανά η χώρα μας, γιατί κανείς ποτέ δεν τιμωρήθηκε για όλες τις προηγούμενες φορές που κάει και η χώρα μας, που κάηκαν άνθρωποι, που κατακάηκαν ζώα, που κατακάηκαν δάση και δρυμή. Κάει και ξανά η χώρα μας, γιατί και σήμερα κανείς δεν έχει τιμωρηθεί. Κάει και ξανά η χώρα μας και χάσαμε ανθρώπους και λυπάμαι που ένας πρωθυπουργός ο οποίος διαφημίζει την προτεραιότητα για την ανθρώπινη ζωή δεν αφιέρωσε την παραμικρή συγνώμη για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν άδικα, συνδεδεμένες απώλειες με απραξία, με πράξεις και παραλήψεις υπηρεσιακές, αυτοδιοικητικές, πολιτικές, κυβερνητικές. Έχω πραγματικά μείνει άναυδη από την απόπειρα για άλλη μία φορά οι νέες απώλειες, η νέα τραγωδία, η νέα αφαίρεση ενός κομματιού της ζωής μας, της προοπτικής μας, του μέλλοντός μας, δρυμών, ιστορικών και κεφαλαίου περιβαλλοντικού και οικολογικού, να αντιμετωπιστεί με επικοινωνιακά μέσα. Και έχω μείνει άναυδη, ακόμη, καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ, έχω μείνει άναυδη από το γεγονός ότι ενώ είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο και είναι ξεκάθαρο από τις 28 Φλεβάρι του 2023 ότι ζούμε στη χώρα του πάμε κι όπου βγει, η τακτική του πάμε κι όπου βγει συνεχίζεται και εμπεδώνεται και μάλιστα φτάνει να διεκδικεί να γίνει κεντρική κυβερνητική και πολιτική αντίληψη. Κύριε Πρωθυπουργέ, περίμενα να ακούσω άλλη ομιλία εκ μέρους σας σήμερα και περίμενα ειλικρινά να υπάρχει μια σοβαρή ανάληψη ευθύνης και μια εξίσου σοβαρή απόδοση ευθυνών η οποία δεν έχει γίνει. Ανταυτού σας άκουσα να μας λέτε ότι υπάρχουν δάση πολύτιμα και δάση όχι και τόσο πολύτιμα, να μας λέτε ότι τα πολύτιμα πρέπει να τα σώζουμε, αλλά τα όχι και τόσο πολύτιμα δεν χρειάζεται να τα σώσουμε, να μας λέτε ότι
την φωτιά στην Πάρνηθα εκτός κάθε πλαισίου πρόνοιας σχεδίου και εφαρμογής σχεδιασμού, την αντελήφθη κατά τύχη ένα περιπολικό της αστυνομίας, άρα να συνομολογείτε με τους δικούς σας λόγους ότι δεν υπήρχε, όπως δεν υπάρχει, επιτήρηση των δρυμών, ενεργοποίηση των πυροφυλακίων, είναι όλα εγκαταλελειμμένα, το γνωρίζετε ή αν δεν το γνωρίζετε πρέπει να αναζητήσετε τα στοιχεία. Δεν υπάρχει ενεργοποίηση της δασικής υπηρεσίας γιατί την έχετε νομοθετικά αποξενώσει, όχι μόνον εσείς, και οι προηγούμενοι και οι παραπροηγούμενοι από το 1998 την έχετε αποξενώσει από το αντικείμενό της, δηλαδή τη φύλαξη των δασών, και να μας λέτε ακόμη και να επιδεικνύετε φωτογραφίες με κάποιες θεωρίες για το πώς προέκυψε η φωτιά στην Πάρνηθα, πώς κατασβέστηκε, πώς προέκυψε η φωτιά στον Εύρο, γιατί δεν κατασβέστηκε. Δείξατε φωτογραφίες, τις οποίες καταθέσατε στα πρακτικά. Εγώ θα σας παραδώσω μία φωτογραφία. Παρακαλώ, ας τηρηθεί η διαδικασία όπως τη γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Θα την καταθέσω και στα πρακτικά, αλλά θέλω να δώσω στον κύριο Πρωθυπουργό την ευκαιρία να ενημερωθεί για αυτό το οποίο συμβαίνει και να του δώσω και την ευκαιρία για την περίπτωση που δεν είναι ενήμερος να πράξει τα δέοντα. Είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι στην Πάρνηθα, ότι στο μάτι δεν πέταξε ούτε ένα εναέριο μέσο. Η πραγματικότητα είναι ότι στο μάτι υπήρχε ένα εναέριο μέσο, ελικόπτερο, συντονιστικό. Ο αρμόδιος συντονιστής αποχώρησε με το ελικόπτερο στις 5:30 την ώρα ακριβώς που η φωτιά έμπαινε στο Νέο Βουτζά, απειλώντας κατοικίες, απειλώντας ανθρώπινες ζωές και κατασπαράσοντας ανθρώπινες ζωές. Την ώρα που έμπαινε η φωτιά στο Νέο Βουτζά, το ελικόπτερο το μοναδικό 5:30 αποχώρησε. Ο συντονιστής του ελικοπτέρου το οδήγησε στην Ελευσίνα και στη συνέχεια οδήγησε τον εαυτό του μετά από πολλές ώρες, άκερα εντελώς, στο μάτι. Ο συντονιστής του ελικοπτέρου είναι κατηγορούμενος στη δίκη για το μάτι, που ακόμη δικάζεται ως πλημέλημα, που ακόμη δεν έχει χαρακτηριστεί κακούργημα, που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα, που ακόμη το νομικό συμβούλιο του κράτους επί της κυβέρνησής σας λέει ότι φταίγανε τα θύματα που κάηκαν. Κύριε Πρωθυπουργέ, προσέξτε με. Ο συντονιστής του ελικοπτέρου, αυτός που έφυγε στις 5:30, αυτός που δεν ήταν παρόν και αποχώρησε, αυτός ο οποίος είναι κατηγορούμενος για το μάτι, είναι ο κύριος Λάμπρης. Ο τρίτος στη τάξη στην πυροσβεστική υπηρεσία επί της κυβερνήσεώς σας, προαχθής επί της κυβερνήσεώς σας, και είναι ο εικονιζόμενος στη δεξιά πλευρά της φωτογραφίας που σας παρέδωσα.
υπήρχε στο μάτι και ένα συντονιστής της ΕΜΑΚ, ο οποίος ειδοποιήθηκε στις 5 η ώρα το απόγευμα να πάει στο μάτι. Επέλεξε στις 5 η ώρα το απόγευμα να μην πάει στο μάτι, αλλά να παραμείνει στην Κινέτα, όπου είχε ήδη ελεγχθεί και κατασβεστεί η πυρκαγιά. Ο επικεφαλής αυτός της ΕΜΑΚ, κύριε Πρωθυπουργέ, έφτασε στο μάτι μετά τις 9.30 το βράδυ, όταν είχαν καεί οι άνθρωποι. Είναι κατηγορούμενος στη δίκη για το μάτι που δεν ολοκληρώνεται μετά, πάνω από 5 χρόνια μετά. Και επί των ημερών σας, από την κυβέρνησή σας, έγινε αρχηγός της πυροσβεστικής. Είναι ο κύριος Κολοκούρης. Υπάρχει ένας διοικητής της αστυνομίας που ευθύνεται για το γεγονός ότι αστυνομικοί στο μάτι έστελναν τον κόσμο να καεί μέσα στα στενά του ματιού. Είναι ο κύριος Τσουβάλας, που απαλλάχθηκε με βούλευμα και πολύ πριν απαλλαγή έγινε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην προηγούμενη κυβέρνησή σας. Υπάρχει, κύριε Πρωθυπουργέ, ένας υπεύθυνος για την πυρκαγιά στην Εύβοια, λέγεται Νικόλαος Μπάλσης ή Μπαλσής, και μετά την συγγνώμη σας και μετά τις εξαγγελίες σας το 2021, τοποθετήθηκε υπεύθυνος για τα πυροσβεστικά μέσα στο Αιγαίο και ήταν ο υπεύθυνος, καθήλυνη ιεραρχικά, για την πυρκαγιά στη Ρόδο. Με λίγα λόγια, κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχει ένα εγκατεστημένο σύστημα που όχι μόνο δεν αποτάσσει εκείνους οι οποίοι ευθύνονται, αλλά τους προάγει και τους αξιοποιεί. Και υπάρχει ακόμη μία εγκατεστημένη συνθήκη ατιμωρησίας, απραξίας και συνολικής αδιαφορίας που οδηγεί τον κόσμο σε απόγνωση. Στην φωτογραφία που σας παρέδωσα εικονίζεται και ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Είναι ο επιλεγής από εσάς Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Μάλιστα. Εάν κάνω λάθος για το ποιος απεικονίζεται, εάν κάνω λάθος για το ποιος... Κύριε Κικίλια, μην εξανίσταστε. Παρακαλώ όλους για να συνεχιστεί η διαδικασία. Υπάρχει μια ποινική διαδικασία, όπως ξέρετε, σε εξέλιξη. Κάποιοι έχουν απαλλαγεί, κάποιοι όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητα αυτής της τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση έχετε την ελευθερία να συνεχίσετε, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια ποινική διαδικασία σε εξέλιξη. Δεν νομίζω ότι προσφέρουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσα, κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω την ομιλία μου. Βεβαίως μπορείτε να την συνεχίσετε. Απλά όφειλα να κάνω και αυτή την παρατήρηση. Όχι, δεν νομίζω ότι οφείλατε, ούτε προβλέπετε. Έχουμε μια ποινική αξιολόγηση σε εξέλιξη. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Φαίνεται ότι και ο συγκλονισμός που κάποιοι εκφράζουν και το ενός λεπτού και η ενός λεπτού σιγή δεν διδάσκουν.
Ρωτάτε για προτάσεις. Εγώ θα τηρήσω... Παρακαλώ, παρακαλώ, ησυχία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ησυχία. Παρακαλώ, συνεχίστε, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, νομίζω ότι δεν σας προσφέρουν καλή υπηρεσία αυτές οι παρεμβάσεις. Ούτε νομίζω ότι έχετε ανάγκη από τέτοιου είδους υπεράσπιση και προστασία. Εγώ θα σας απευθυνθώ, εάν ο Πρωθυπουργός αισθάνεται προσβεβλημένος, θα παρέμβει. Είπαμε όχι διακοπές. Όχι διακοπές. Παρακαλώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχω γραμμένες 10 προτάσεις για να σας καταθέσω στην πρωτολογία μου. Δεν θα υπερβώ τα 25 λεπτά. Θα κάνω μία αρχή, μήπως και κάποιος σεβαστεί το χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Και στη δευτερολογία μου θα επανέλθω. Πρώτη πρόταση. Να μονιμοποιήσετε το προσωπικό των πυροσβεστών και όλους τους εποχικούς πυροσβέστες οι οποίοι σε λίγους μήνες θα μπουν στο Ταμείο Ανεργίας εισπράττοντας 400 και 450 ευρώ και τους αρνείστε εδώ και 4 χρόνια την μονιμοποίηση. Δεύτερη πρόταση. Να αυξήσετε τον προϋπολογισμό της πολιτικής προστασίας στα πεδία της εξάρτησης. Θα ξέρετε ότι αυτοί τους οποίους ζητήσατε να χειροκροτήσουμε επιχειρούν με λιγμένες στολές του 2008, με κράνη επιχειρούσαν μέχρι πέρσι, με κίτρινα κράνη εργοταξίου των 3 ευρώ και όχι με κράνη δασοπυροπροστασίας και με μπότες του στρατού. Τρίτη πρόταση. Να δημιουργήσετε πραγματική αγροφυλακή, δασοφυλακή, η οποία θα εποπτεύει και θα επιτηρεί τα δάση. Τέταρτη πρόταση. Να ενεργοποιήσετε όλα τα πυροφυλάκια της χώρας, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα. Πέμπτη πρόταση. Παρακαλώ, ακούστε την. Να αποτάξετε άμεσα, κύριε Πρωθυπουργέ, όποιους ενέχονται σε καταστροφικές πυρκαγιές οι οποίες δεν ελέγχθησαν και να εξετάσετε ειδικά αυτά που περιγράφει ο πρώην αρχηγός της πυροσβεστικής και κατηγορούμενος για το μάτι Ματθεόπουλος, ότι γίνονται μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών της πυροσβεστικής. Ανταγωνισμοί τύπου Καμόρας, όπου αφήνονται εκτάσεις να κατακαούν προκειμένου να αποκεφαλιστεί ο ένας και να προαχθεί ο άλλος. Είναι όλα στην απομαγνητοφώνηση που έχει προσκομίσει ο ηρωικός πραγματογνώμονας για το μάτι, ο κύριος Λιώτσιος, ο οποίος εκβιάστηκε για να μην καταθέσει πραγματογνωμοσύνη και δεν λύγησε. Έκτη πρόταση. Να υιοθετήσετε νομοθεσία απόλυτης προστασίας των αναδασωτέων εκτάσεων και να δώσετε ένα τέλος στην ονειδιστική κατάσταση που ξεκίνησε με την απόφαση του 2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας με εισηγήτρια τη σημερινή Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έβδομη πρόταση. Να απαγορεύσετε το κυνήγι στις καμένες εκτάσεις, διότι αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμο να προστατευθούν τα ζώα και τα πτηνά που έχουν μετατοπιστεί και εκδιωχθεί από το φυσικό τους περιβάλλον. 8η πρόταση. Να γίνει επιτέλους εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για τα ζητήματα αυτών των διαχρονικών εγκλημάτων που αποτελούν συγκεκριμένο και συνεχόμενο και συνεχιζόμενο έγκλημα. 9η πρόταση. Να στηρίξετε τον κατά προτεραιότητα έλεγχο όλων των εμπλεκομένων δικαστικών λειτουργών που ενέχονται στην ατιμορρησία για προηγούμενες εγκληματικές καταστάσεις συνδεδεμένες με πυρκαγιές
Και δέκατη πρόταση, κύριε Πρωθυπουργέ, θα επανέλθω στην δευτερολογία μου, να προκαλέσετε ακρόαση φορέων, όπου να καλέσετε πληρόπληκτους πυροσβέστες, εποχικούς πυροσβέστες, πληγέντες από όλη την Ελλάδα, να καταθέσουν την εμπειρία τους και τις προτάσεις τους. Σας ευχαριστώ.